Επιστροφή μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και πάλι στην εκπομπή Jumble, και πάμε τώρα να συναντήσουμε, γιατί είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε πολλά θέματα, σε πάρα πολλές διοργανώσεις και γενικότερα ρίχνουμε την ματιά μας σε όλες τις ομάδες. Τώρα, πριν ήμασταν στην Λεμεσό, τώρα πάμε Πάφο. Θα συναντήσουμε τον Δημήτρη τον Δεληχρίστο, προπονητής στον Άτλαντα Πάφου. Ο Δημήτρης, ο οποίος είναι μαζί μας και πάλι μέσω Skype. Δημήτρη, καλό σου απόγευμα. Χαίρετε. Λοιπόν, προπονητής και να πω στυλοβάτης του Άτλαντα Πάφου. Βασικά είναι και προπονητής, ας πούμε, κάνουμε τα πάντα πλέον. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν πες μας ένα σύντομο ιστορικό, πώς ξεκίνησε η ιδέα να ιδρυθεί ο Άτλαντας Πάφου, και αμέσως μετά θα πούμε και άλλα πράγματα για την ομάδα σου. Εγώ με τον Θανάση, στην ουσία, που είμαστε και οι βασικοί ιδρυτές της ομάδος, ναι, ήμασταν συνεργάτες στον ΑΠΟΠ, στην προηγούμενη, στην άλλη ομάδα της πόλης. Ναι. Είδαμε κάποια πράγματα που... Έτσι είδαμε χώρο ότι υπήρχε μια γενική παρακμή στο κομμάτι των ακαδημιών στην Πάφο και πήραμε μια απόφαση να κάνουμε έτσι ένα όνειρό μας πραγματικότητα, γιατί στην ουσία πρόκειται περί ονείρου. Είχαμε ένα όραμα και καταφέραμε να το δώσουμε σάρκα και οστά. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι ο Άτλαντας, πέραν από την παρουσία του Δημήτρη στην Β1 κατηγορία, διαθέτει, από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε, εξαιρετικές ακαδημίες. Και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα και μάλιστα με έναν εκπληκτικό τρόπο. Μαθαίνω ότι είναι ιδιαίτερα οργανωμένες ακαδημίες, οι οποίες... λειτουργούν με βάση επαγγελματικά πλαίσια. Απ' την αρχή βάλαμε κάποιους στόχους ότι να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο να μην γίνουμε σαν τους άλλους. Διότι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, σε εισαγωγικά, έδωσε σε πολλούς τη δικαιολογία να δουλεύουν ερασιτεχνικά. Και πάντα επικρατούσε μια έτσι δικαιολογία, μα δεν έχουμε λεφτά, μα δεν έχουμε παιδιά, δηλαδή δεν ψάχναν να βρούνε τον τρόπο τον οποίο θα δουλέψουν καλύτερα, γιατί καλός ή κακός, και δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, οι ακαδημίες πλέον έχουν γίνει μια παροχή υπηρεσιών. Αυτή η παροχή υπηρεσιών προς τον γονέα που στέλνει το παιδί του να μάθει το άθλημα της καλαθόσφαιρας πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατόν που μπορεί να κάνει η ομάδα. Και εμείς στηρίξαμε και ψάξαμε να βρούμε και από ευρωπαϊκές ομάδες και από ελληνικές ακαδημίες πώς δουλεύουν. Πήραμε διάφορα στοιχεία από πολλές ακαδημίες, βάλαμε και τα δικά μας, τα πιστεύω, και θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, τουλάχιστον οργανωτικά, και προσπαθούμε να διατηρούμε το όραμά μας και να μην ξεφεύγουμε. Δηλαδή, το όραμά μας είναι ότι από την ακαδημία θα βγουν παιδιά και θα παίξουν μπάσκετ στην πρώτη ομάδα. Όχι να γινόμαστε έτσι, να μαζεύουμε κι εμείς γυρολόγους και να προσπαθούμε να στούμε μια ομάδα. Πήραμε το ρίσκο με τα δικά μας τα παιδιά να πορευτούμε. Ναι. Δημήτρη, τι είναι αυτό που έχει ουσιαστικά οργανώσει ο Άτλαντας Πάφου και κάνει την ομάδα του να ξεχωρίζει? Μας είπες ότι έχετε πάρει κάποια μυστικά από ευρωπαϊκές, από ελληνικές ομάδες, έχετε δει κάποια πράγματα, έχετε βάλει και τα πιστεύω τα δικά σας. Τι είναι αυτό όμως που νομίζεις ότι κάνει τον Άτλαντα να ξεχωρίζει? Αγωνιστικά, γιατί οργανωτικά υπάρχουν διάφοροι τομείς που λειτουργούμε, από τμήμα marketing, από διάφορα πράγματα, αλλά το κυρίως αυτό που στην ουσία είναι και μια ακαδημία είναι το πρόγραμμα προπόνησης. Το πρόγραμμα προπόνησης εμείς το έχουμε κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε από τα 5 χρόνια που γράφονται τα παιδιά στην ακαδημία μέχρι 18 χρονών ξέρουμε ακριβώς και εμείς και όλοι οι προπονητές τι πρέπει να διδαχτούν. Αυτό δεν είναι εύκολο, και γι' αυτό όσοι προπονητές που και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι δουν τα παιδιά μας, οποιαδήποτε ηλικία δούνε, είτε K12, είτε αντρικό, είτε K8, είτε K16, αγόρια κορίτσια, θα δούνε μία ίδια εικόνα. Όλα τα παιδιά να σουτάρουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όλες οι ομάδες να παίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Βέβαια αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να πιστούν οι προπονητές ότι και να μόνοι τους να πιστούν ότι θα εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχει πετύχει, βλέπουμε δηλαδή ότι πετυχαίνει αυτό το πρόγραμμα και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε και να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ναι. Δημήτρη, πόσα παιδιά αριθμεί αυτή την ώρα η Ακαδημία του Άτλαντα? Να σας πω ότι φέτος, ειδικά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ήμασταν σε αριθμούς ρεκόρ. Οι γονείς δείξαν τρομερό ενδιαφέρον και λόγω πανδημίας να γράψουν τα παιδιά τους και φέτος τον Οκτώβριο είχαμε περίπου 340 παιδιά στις τάξεις Ακαδημίας. Μετά την καραντίνα και τα προβλήματα που ήρθαν δυστυχώς, αυτή τη στιγμή που περίπου είμαστε στο 70-80% λειτουργίας των τμήματων, είμαστε περίπου στα 240-250 παιδιά. Επέτρεψέ μου την έκφραση, έχετε κάνει ένα παιδομάζωμα στην Πάφο, ναι, όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς. Στόχος... Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί, γιατί η Πάφος δεν είναι ούτε μπασκετική πόλη, π.χ. όπως είναι η Μεσός που έχει μια ιστορία μπασκετική, έχει μεγάλες ομάδες, ούτε η Λευκοσία που είναι, ας πούμε, η πρωτεύουσα και τώρα έχει τον Κεραυνό, έχει πολλές ομάδες. Στην Πάφο στην ουσία τώρα αρχίζει και έτσι, ας πούμε, αναπτύσσεται το άθλημα. Ναι. 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 Δημήτρη, μιας και αναφέρεσαι τώρα στην Πάφο, θα ήθελα να μου πεις γενικότερα η ανάπτυξη, η προώθηση του αθλήματος στην Πάφο πώς είναι? Αυτή τη στιγμή το άθλημα θεωρώ ότι είναι, να μην πω ότι είναι το νούμερο 1 άθλημα της πόλης, που μπορεί και να είναι, αλλά σίγουρα είναι μετά το ποδόσφαιρο το πιο αναγνωρίσιμο άθλημα, γιατί και ο ΑΠΟΠ κάνει. Εδώ να σε διακόψω, σε διακόψω και να σου πω ότι αν ισχύει αυτό που λες, έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί στην Πάφο υπάρχει ο Παφιακός, ο οποίος Παφιακός στην πετόσφαιρα, μιλάμε για μια ομάδα θρύλο για την επαρχία της Πάφου, οπότε αν είναι έτσι όπως τα λες... Εγώ θεωρώ ότι ο Παφιακός είναι η ιστορικότερη ομάδα. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Πέρυσι ήταν ταμπλούχος, δηλαδή πέρυσι, αν δεν υπήρχε η πανδημία, πιθανόν θα είχαμε δει κάτι το φοβερό, να έπαιρναν και οι άντρες και οι γυναίκες πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Ναι. Μα γι' αυτό λέω ότι αν όντως υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο λες, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, εγώ θεωρώ ότι ο Παφιακός, παρόλο τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι άνθρωποι και είναι πολύ σοβαρές, δεν έχουν καταφέρει ακόμα να στηρίξουν το κομμάτι των ακαδημιών και γι' αυτό θεωρώ ότι το κομμάτι του μπάσκετ έχει τρομερή ανάπτυξη, διότι αν ενώσουμε τις δύο ακαδημίες Άτλαντας και ΑΠΟΠ που δουλεύουμε πλέον ανταγωνιστικά αλλά πάρα πολύ αρμονικά, έχουμε φοβερή συνεργασία, μπορώ να σας πω ότι μιλάμε για περίπου 600 παιδιά συν που ασχολούνται με το άθλημα στις ακαδημίες. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και οι ομάδες πάνε προς τα πάνω. Δηλαδή, ο ΑΠΟΠ είχε μια πολύ ωραία χρονιά φέτος που πήγε πολύ καλά, ο Άτλαντας το ίδιο. Θεωρώ ότι υπάρχει έδαφος στην Πάφο και αν το στηρίξουν και λίγο και η Ομοσπονδία και οι τοπικοί φορείς, νομίζω θα έχει ακόμα περισσότερη εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα, ο επόμενος στόχος του Άτλαντα, αν θέλεις πάμε και στην πρώτη ομάδα και πάμε και στις ακαδημίες. Ποιος είναι? Στόχος, αν πάμε από πάνω προς τα κάτω, ο στόχος της αντρικής ομάδας θεωρητικά είναι να σωθούμε. Παίζουμε ένα τελευταίο μάτς, ήταν να γίνει χθες, αλλά τελικά αναβλήθηκε λόγω κάποιων κρουσμάτων που υπήρχαν έτσι και προφυλαχθήκαν οι ομάδες. Αν κερδίσουμε αύριο την Εθνική Ενόπλων θα είμαστε στα play-off, αν χάσουμε θα είμαστε στα play-out. Εγώ θεωρώ ότι από την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας, παρόλο που είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και τραυματισμών και COVID που μας στέρισαν να έχουμε ένα αριθμό όλη τη χρονιά, θεωρώ ότι έχουν δείξει τα παιδιά εξαιρετικά πράγματα, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ο μεγαλύτερος αθλητής στην ομάδα μας είναι 25 χρονών και είναι ένας. Μετά είναι 23 που είναι ένας, μετά είναι 21 που είναι ένας και όλοι οι υπόλοιποι είναι ανήλικοι. Είναι παιδιά καθαρά από το φυτόριο. Από τις ακαδημίες, από τις ακαδημίες, ναι. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα σώσουμε την κατηγορία. Την Κυριακή παίζουμε ημιτελικό κυπέλλου μέσα στον Αχιλλέα. Και αυτός είναι μέσα στους στόχους μας. Όχι τόσο πολύ το αποτέλεσμα, αλλά τόσο πολύ ώστε να δούμε την ανάπτυξη των παιδιών και την ανταπόκριση που θα έχουν παίζοντας με πολύ μεγαλύτερους και πολύ πιο έμπειρους αθλητές. Ακαδημίες. Ακαδημίες, εγώ το λέω καιρό ότι αυτή τη στιγμή είναι να επιστρέψουν τα παιδιά. Το Σωστό. Πρώτο και σημαντικότερο, να έρθουν τα παιδιά πίσω, να υπάρχει μια ασφάλεια. Εμείς, πέρα από τα μοντέλα που μας έχει στείλει η Ομοσπονδία και ο ΚΟΑ, που εφαρμόζουμε πλήρως τα πρωτόκολλα ασφάλειας, έχουμε βάλει και δικά μας πράγματα μέσα, γιατί προσπαθούμε, σίγουρα δεν μπορεί να αποφύγει κανένας κάποιο κρούσμα. Έτσι, είναι δεδομένο ότι σίγουρα θα υπάρχουν κρούσματα, όπως υπάρχουν παντού, θα υπάρχουν και μέσα στις ομάδες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να αποφύγουμε είναι να μην υπάρχουν αλυσίδες κρουσμάτων μέσα στην ομάδα. Γι' αυτό έχουμε φτιάξει ένα δικό μας πρωτόκολλο που έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά. Αν κάποιο παιδί βρεθεί θετικό, προσπαθούμε να λειτουργούμε γρήγορα, ώστε να μην δημιουργηθούν αλυσίδες μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι, είναι και εμείς αυτό είδαμε, ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά, να τα επανεντάξουμε σε ένα αριθμό προπόνησης. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τον τρόπο τον οποίο επιστρέφουν τα παιδιά. Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πρώτο lockdown και εγκεφαλικά. Νομίζω και αυτά κάπου συνηθίζουν αυτή την κατάσταση. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα, ποια θα είναι τα νέα μέτρα, είτε θα πάμε προς τα πίσω, είτε θα πάμε προς τα μπροστά, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε και σε πιο ομαδικές προπονήσεις και να καταφέρουμε κάποια στιγμή να μπούμε σε μια αγωνιστική δράση με κάποιο φιλικό, με κάποιο τουρνουά που σίγουρα το έχουν πάρα πολύ ανάγκη τα παιδιά. Έτσι. Και ειδικά τα αγωνιστικά τμήματα είναι η πρώτη ερώτηση που μας κάνουν κάθε μέρα μόλις έρχονται προπόνηση. Πότε θα παίξουμε. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στην ανδρική ομάδα και στις ακαδημίες. Καλή συνέχεια και πάνω απ' όλα για τα μικρά τα παιδιά να επανενταχθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά και με υγεία πάνω απ' όλα. Σωστό. Πάνω απ' όλα υγεία και ασφάλεια. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.